τον Αντώνη Καρατζίκο να ρωτήσω τώρα, γιατί μετράει η γνώμη του, είναι Eurovisionολόγος. Καλημέρα, καλή. Όπως σήμερα δεν μιλάμε Κυριακή, μιλάμε Σάββατο. Ναι. Σάββατο. Ναι. Δεν πειράζει, θα το πιούμε τον καφέ μας και Σάββατο. Συνθήκη. Χρόνια σου πολλά πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, αγάπη μου. Αντώνη, να το ακούσουμε λίγο, θέλετε. Να το ακούσουμε για να μην το αφήνουμε στην άκρη. Είναι καινούριο ήχο, α το ακούμε να το θυμόμαστε. Πόνο μη μα έρθει μακάρι. Πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα μας πάρει. Πέφτω και κυλιά μέσα ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου. Κι όλα αλλάζουν γύρω μου. Hey, I'm gonna do it my way. Στο μυαλό σου θα μπαίνω βγαίνω. Γιατί δεν μου δώσεις το χέρι ούτε για να πιαστώ. Κάποτε είχα πόνο για σένα κρυφό. Τα αφήνω όλα να βγουνε. Πάμε put your hands up. Κάνω ότι δεν ήταν ψέμα. Ρίξε άλλη μια τελευταία φορά. Και σε μένα μας φέρει ό,τι θέλει μετά. Αντώνη, πες μου πώς σου φάνηκε το τραγούδι. Λοιπόν, όταν το άκουσα την πρώτη φορά, σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Αρνητικά. Και... ναι, αρνητικά, ναι. Α. Και δεν είμαι ο μόνος που σοκαρίστηκε την πρώτη φορά. Και εγώ σοκαρίστηκα αρνητικά την πρώτη φορά. Έχω μιλήσει με τόσο κόσμο που ακριβώς το ίδιο πράγμα μου είπανε. Mm. Δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο θα βάλω να ακούσω στο σπίτι μου. Η αλήθεια είναι. Ούτε δηλαδή, τώρα. Δεν είναι του δικού μου γούστου. Τώρα απλά το ακούω πιο ευχάριστα. Δηλαδή τώρα έχω καταλάβει. Γιατί μπήκα μέσα στη διαδικασία και στο μυαλό αυτής της κοπέλας, η οποία είναι ένας καλλιτέχνης που δεν είναι ένας απλός καλλιτέχνης, δηλαδή δεν βγαίνει απλά και τραγουδάει. Η Μαρίνα Σάτι έχει ένα όραμα και νομίζω ότι αν κάποιος δει το βίντεο κλιπ, καταλαβαίνει. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις, το όραμα του βίντεο κλιπ, γιατί και εγώ όταν άκουσα το τραγούδι δεν μου άρεσε. Όταν είδα το βίντεο κλιπ θύμωσα κιόλας. Γιατί είδα μια εικόνα ελληνική. Στερεοτυπική, ξέρεις, κακό σε ό,τι του 70 μου φάνηκε. Αλλά μετά σκέφτηκα αυτό που είπες, ότι υπάρχει μια ιστορία από πίσω, ότι έχει ένα λόγο που το έχει κάνει έτσι. Ακριβώς, και επειδή αυτές τις δύο μέρες βούτυξα κυριολεκτικά μέσα στο διαδικτύο για να ακούσω τις γνώμες όλων, όσες πιο μπορές μπορούσα, αρνητικές, θετικές, προσπάθησα να διαβάσω, υπήρξαν άνθρωποι με εξαιρετική ανάλυση για το θέμα του βίντεο κλιπ και είπαν ακριβώς όλο αυτό το οποίο προσπάθησε καλλιτεχνικά να φέρει η Μαρίνα Σάτι στην επιφάνεια. Δηλαδή, είναι η εικόνα της Ελλάδας. Η εικόνα της Ελλάδας, όχι αυτοί αναγκαστικά που έχουν οι ξένοι στο εξωτερικό, γιατί ξέρεις ότι οι ξένοι έχουν κάποια στεγανά σε ό,τι αφορά την άποψή τους. Πάντως το ίδιο είπε και ο Φωκάς Ευαγγελινός και είπε ότι μόλις άκουσε το τραγούδι την πρώτη φορά, του ήρθε χορογραφία κατευθείαν. Ναι. Άρα οι ξένοι, Αντώνη, δεν το έχουν πάρει ηρωνικά ότι τους κοροϊδεύει τους τουρίστες που νομίζουν ότι θα έρθουν εδώ και θα χορεύουν πεντοζάλια και τροσυλάκια. Οι ξένοι ούτε καν υποψιάζονται όλο αυτό το βάθος το οποίο μπορεί να έχει το βίντεο κλιπ. Το οποίο άμα κάτσεις και το κατακαιρματίσεις σκηνή-σκηνή, μιλάμε ότι μπορείς, η ανάλυση που μπορείς να κάνεις σε όλα αυτά τα οποία θέλει να δώσει η Μαρίνα, πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα τρίλεπτο ίσως ενός αριστοφανικού μονόλογου. Καλέ, τι γίνεται, πού φτάσαμε. Πάντως και στα σχόλια, Αντώνη, που διάβασα και εγώ στο διαδίκτυο, ή το λατρεύεις, ή το μισείς. Ναι, θέλετε να δούμε ή κάποια, γιατί είναι σοκαριστικά. Είναι λίγο διχασμένη στο διαδίκτυο του Twitter. Να δούμε κάποια. Τουλάχιστον θέλετε, την πρώτη μέρα ήταν εδώ πολύ διχασμένη. Έλα, Παναγίτσα μου, λέει, τι είναι τούτο πάλι. Μόνο ο Φακίρης λείπει. Γράφει εδώ μια χρήστη στο Twitter. Εδώ λέει, Μιχάλη, συγγνώμη για όσα σου είχαμε σύρει τούτο. Είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Δεν ξέρουμε τι μας επιφύλασε το μέλλον. Αυτό είναι λίγο την πρώτη μέρα τα συγκεκριμένα tweets που υπήρχαν. Ναι. Και γενικότερα είναι διχασμένη η Μαρία. Πολύ στο διαδίκτυο. Οι Έλληνες όμως. Στο εξωτερικό αρέσει το τραγούδι. Πώς πάμε στα στοιχήματα, τι θέση έχουμε. Στα στοιχήματα ανέβηκε. Με το που ακούστηκε το τραγούδι ανέβηκε μέχρι τη 10η θέση. Α, τουλάχιστον στο. Ναι. Έλα, γιατί αυτές ήταν 14. Να πούμε, ήταν 16, έγινε 14. Έχει ξαναπέσει. Έχει ξαναπέσει στη 13η, 14η θέση. Περιμένουν όλοι το είναι performance. Είναι φυσιολογικό. Πάντως περιμένουν όλοι το performance και είναι και στα trending στο YouTube σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό. Πάντως ακούστε, στο TikTok. Δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ότι τα στοιχήματα μας δείχνει σε καλή θέση. Γιατί όταν βγαίνει καλά. Κάτι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία, σκαρφαλώνει στο 8, στο 7, δηλαδή έχει μείνει στο 14. Κοίτα, μπορεί και αυτοί να μην το έχουν ακόμα, ναι, ακόμη
νιώσει όπως εμείς. Αλλά αυτό το τραγούδι, πέρα από όλα τα άλλα, έχει κάνει και σκάνδαλο με τα χαστατά. Έχει κάνει σκάνδαλο, Αντώνη, φαντάζομαι το έχεις παρακολουθήσει κι εσύ, διότι η Εύη Δρούτσα εχθές ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου και τοποθετήθηκε σε σχέση με το δικό της στίχο Παύλα Εύρημα που είχε κάνει στο τραγούδι του Στέφανου Πιτσίνιγκα στο Δυνατά σε μουσική Μάριο Ψημόπουλου. Να δούμε λίγο τι είπε χθες η Εύη Δρούτσα. Ούτε εγώ, ούτε η εταιρεία μου, ούτε ο Ψημόπουλος προβληματιζόμαστε. Αυτό που έκανε η ΕΡΤ και αυτή είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχουν κάνει και θα τα αλλάξουν αμέσως. Εμείς κυκλοφορούμε αυτό το τραγούδι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Το κυκλοφορούμε στο εξωτερικό. Και έρχεται κάποιος και παίρνει το τα-τα-τα. Τι ανέμπνευστα πράγματα είναι αυτά. Βέβαια. Να αλλάξει το τα-τα, να βάλει κάτι άλλο, δεν με αφορά εμένα καθόλου. Δεν είναι μόνο την εκλοπή, είναι ντροπή για την ΕΡΤ να το κάνει αυτό το πράγμα. Και είναι ντροπή και για τη Σάτη να δεχθεί, να πει ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει τώρα παγκόσμια επιτυχία. Μάλιστα. Έχω Μάριο Ψημόπουλο στην τηλεφωνική μου γραμμή. Τον καλημερίζω. Καλησπέρα. Είναι ο συνθέτης του Τα-Τα-Τα, του τραγουδιού που ερμήνευσε. Και έχει ο Στέφανος Πιτσίνιακας. Συμβάλλει στο να βρεθεί και το έβριμα του Τα-Τα-Τα μαζί με την Εύη Δρούτσα. Καλημέρα, Μάριο. Το έβριμα το βρήκα εγώ και το έστειλα στην Εύη για να το ολοκληρώσει σαν στίχο. Για πες μας, βρε Μάριο, εσένα, ποια είναι η θέση σου μετά από όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο προκύπτει από τον κόσμο. Δηλαδή, όλοι μου έχουν στείλει ότι το τραγούδι είναι το Τα-Τα-Τα, το έχουν πάρει, το έχουν αυτό. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό θέμα. Δηλαδή, όλοι το συνδέουν με το Τα-Τα-Τα, γιατί το Τα-Τα-Τα έχει τεράστια επιρροή, έκανε μεγάλη επιτυχία. Το κάναμε με το Ραμαντάν και έχει φύγει σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα Βαλκάνια, σε Αμερική μπήκε σε ταινία. Αλήθεια, μιλάμε για δισεκατομμύρια views και streams, γίνεται χαμός παγκοσμίως. Μπήκε σε ταινία στο Big Fat Greek Wedding, τώρα την Αμερικάνικη παραγωγή. Ναι, ναι, Μάρια, αυτό... Ο Ραμαντάν είναι παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης, στο πικ της καριέρας αυτή τη στιγμή, όχι στο τέλος. Εσείς θα κινηθείτε νομικά, γιατί άκουσα χτες ότι εκρεμεί μια απόφαση τέτοια. Της εταιρείας. Όχι, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το θέμα που μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα είναι ηθικό, okay. Πρώτα απ' όλα. Και σε αυτό το πράγμα πρέπει να μιλήσω με δικηγόρο, με το νομικό τμήμα της εκδοτικής μου εταιρείας, οπότε να δούμε αν υπάρχει ένα τέτοιο ηθικό θέμα. Διότι το γεγονός είναι ότι όλοι το συνδέουν το τραγούδι με το συγκεκριμένο έβριμα που έχω εγώ στο Τα-Τα-Τα. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Υπάρχει στο Twitter, υπάρχει που δώσανε μηνύματα, στο TikTok. Ήταν και η δική σας πρόταση. Ούτως ή άλλως το έχετε κατοχυρώσει γιατί το προτείνατε εσείς. Έγινε τεράστια επιτυχία με το Στέφανο. Και λέγαμε και πριν δεν μπορούν να αλλάξουν το Τα-Τα-Τα, να το κάνουν παπαπά, γιατί το έχει κάνει βανδύ. Δεν είναι λίγο υπερβολικό όμως αυτό? Και είναι πολύ πρόσφατο. Είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Ναι, είναι δύο χρόνια. Δεν είναι λίγο υπερβολικό όμως αυτό, Μάριε, διότι είναι και η Μαρίνα Σάτ μια καλλιτέχνης με τη δική της ομάδα. Δηλαδή, ίσως όλο αυτό είναι καλό μπάζ για το τραγούδι σας. Εννοείται ότι το ακούνε σε πάρα πολλές χώρες λόγω της συνεργασίας. Πιστεύεις ότι το τραγούδι, το Τα-Τα-Τα του Πιτσίνιακα θέλει η μπάζ αυτή τη στιγμή, έχει κάνει τον κύκλο του? Όχι, αλλά εννοώ το ότι. Μου κάνει εντύπωση το να δημιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο θέμα 2 μήνες πριν πάει στην Eurovision. Μα η Εύη Δρούτσα βγήκε στο πάνελ και το δημιούργησε. Βγήκε να υπερασπιστεί το τραγούδι στο οποίο συμμετείχε. Εγώ μιλάω εγώ τώρα, δεν μιλάει η Εύη. Εντάξει. Διότι πολλοί συνέδεσαν ότι ίσως η δημιουργή του τραγουδιού, εσύ και η Εύη Δρούτσα, ότι πάτε μαζί στις απόψεις σας. Με συγχωρείτε, αλλά άμα υπάρχει αυτό το πράγμα και όλοι σου στέλνουν μηνύματα ότι το τραγούδι είναι αυτό. Ναι, να πούμε ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στο Twitter, συγγνώμη, γιατί είναι τρεντάρι με χιλιάδες. Tweet, το Τα-Τα-Τα. Και δεν ξέρει τι είναι. Δεν ξέρει ποιο τελικά Τα-Τα-Τα είναι. Αυτό γράφει. Δεν το ταγκάρουν σαν χιλιάδε. Μάριε. Γιατί περισσότεροι Τα-Τα-Τα ταγκάρουν. Βάλε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε και άλλου που τοποθετούν. Έχουμε εξελίξει, γιατί το θέμα μάλλον θα πάρει πολύ μεγαλύτερε διαστάσει από αυτέ που φανταζόμασταν. Χθε το βράδυ, στο Σταυρό του Νότου, εμφανίστηκε ο Γιάννη Κότσιρα σε μια υπέροχη βραδιά. Ήμουνα εκεί. Και από σκηνή επέλεξε να τοποθετηθεί χωρίς να ερμηνεύσει κάποιο τραγούδι. Δηλαδή, ήταν μια τοποθέτηση δημόσια που ήθελε να την κάνει και μέσα από την εκπομπή μας αποκλειστικά. Σε είδε και ήθελε να το κάνει δώρο. Ήθελε να μου το κάνει δώρο την καλημέρα μας. Ήταν υπέροχος χθες να πάτε να τον δείτε. Να δούμε τι λέει για το Τα-Τα-Τα, τη Μαρίνα Σάτη και την Εύη Δρούτσα. Τους στίχους από το τραγούδι αυτό του Πιτσινιάκα. Και διαμαρτύρεται, λέει η Δρούτσα, ότι βγήκε η Σάτ και ξέρεψε εγώ στο στίχο, το τα-τα-τα.
και τους κατηγορεί ότι δεν έχουν έμπνευση. Λοιπόν, μια προσοχή για το πράγμα. Όταν λέμε κοντά τρεις φορές, κινδυνεύουμε να φάμε μήνυση. Εμένα ηρωνικό μου ακούστηκε. Ναι, ναι, και εμένα. Ήτανε. Μάρια, εσένα. Μπορώ να τοποθετηθώ εγώ λίγο σε αυτό το πράγμα. Το τάτατα, η επανάληψή του είναι ένα έβριμα μουσικό. Και έχει σκοπό να ενισχύσει το ρυθμό ενός τραγουδιού. Είναι μια τεχνική αυτό το πράγμα. Δεν είναι στίχος 100% σαν στίχος. Δεν το παίρνουμε σαν στίχο. Ναι. Είναι μια τεχνική. Αυτή την τεχνική τη χρησιμοποίησα εγώ. Ναι, ναι. Έγινε μεγάλη επιτυχία και την ακούμε πάλι σαν τεχνική σε αυτό το τραγούδι. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, είναι ηθικό και θα το εξετάσουμε και αν προκύψει, θα το διεκδικήσουμε. Περιμένετε κάποια απάντηση από την πλευρά της Μαρίνα, της εταιρείας, να τοποθετηθούν? Όχι, δεν έχω εγώ και δεν έχω κανένα σκοπό εγώ να επιτεθώ σε κανέναν. Δεν είναι κάτι. Αν υπάρχει, σου λέω, ένα πρόβλημα, αν υπάρχει κάποιο θέμα, είναι ηθικό. Όλοι, γιατί το αντικειμενικό θέμα εδώ είναι ότι όλοι το συνδέουν το τραγούδι με το τατατά. Όλοι το ταγκάρουν τατατά, όλοι πάνε το μυαλό τους στο τατατά. Το οποίο θα μου δεν είναι κακό. Η τοποθέτηση του Κότσιρα, πώς σου φάνηκε, ο οποίος είπε ότι ρε παιδιά, μην βάλουμε τρεις φορές το τατατά, γιατί κινδυνεύουμε από μήνυση. Λοιπόν, μισό λεπτό, να σας πω κάτι. Το τραγούδι του Πιτσίνιακα που κάναμε έχει απαξιωθεί από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων που θεωρούνται ότι εκπροσωπούν την ποιότητα, ενώ εμείς όχι, ας πούμε, και καλά. Αυτό δεν με ενοχλεί εμένα. Μένα με νοιάζει ο κόσμος πόσο αγαπάει τα τραγούδια και τι ανταπόκριση έχει στα τραγούδια που κάνουμε. Πάντως οι θαμονές του Κότσιρα το τραγούδισαν. Ναι, πάντως ναι. Κότσιρα εκείνη τη στιγμή μάλλον το τραγούδισαν. Το ξέραν όλοι. Μάρια, δείξε τον δρόμο να κερδίσουμε στην Eurovision. Δεν επιδιώκω εγώ να μου κάνει κανεί διαφήμιση τίποτα. Η διαφήμιση είναι ο κόσμος που κάνει επιτυχία τα τραγούδια. Και το κάθε τραγούδι εξυπηρετεί το σκοπό του. Η μουσική είναι ένα τεράστιο πράγμα, δεν είναι ένα. Και κανείς δεν μπορεί να βάλει όρια στη μουσική και να λέει ότι αυτό εμείς είμαστε καλοί, εσείς είστε κακοί. Εγώ υπηρετώ όλα τα είδη και τα αφήνω στον κόσμο να τα κρίνει. Κατάλαβα τι λες. Εντάξει, αλλά εννοεί να πάμε. Ότι κάποιοι καλλιτέχνες έχουν την ομπρέλα του ποιοτικού και του εναλλακτικού. Δεν υπάρχουν όρια στη μουσική για μένα. Υπάρχουν καλά τραγούδια στο είδος τους. Μάρια, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, καλή έμπνευση να έχεις να γράφεις τραγούδια που αγαπάει ο κόσμος. Και βγαίνει εκτός συνόλων ξανά μετά τον Στέφανο Μπιζίνη και θα βγει ο Μάριος εκτός συνόλων ξανά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Κατάλαβα. Πάμε, πολύ σύντομα. Κατάλαβα τι λες, ήταν εξαιρετική. Καλημέρα, συνθέτη μου. Γεια χαρά. Να πάμε να δούμε τι λέει ο πρωταγωνιστής όλου αυτού του πράγματος, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας, αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Θα συνεργαζόταν με τη Μαρίνα Σάτι. Είναι αντιγραφή και θα κινηθεί νομικά. Έχει γίνει χαμός με το τραγούδι σου, το τα-τα-τατ. Ξύπνησα το πρωί, είχα μηνύματα, δεν ήξερα τι έχει γίνει. Μου στείλανε συγκεκριμένα ένα βιντεάκι του Λούμπεν, γέλασα πάρα πολύ. Και τα περισσότερα ήταν τύπου ότι ξανά μανά τα ίδια τρέλα με το τα-τα-τα. Τα-τα-τα στο τραγούδι της Μαρίνας. Εντάξει. Είναι ολοφάνερη η επιρροή από τους δημιουργούς για αυτό το, ας πούμε, έβριμα γη, το τα-τα-τα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, να ξέρεις. Έχουν βγει 2-3 τραγούδια τα οποία είναι ακριβώς ίδια. Ζάρι, το θεωρείς αντιγραφή? Μουσικά όχι. Είναι ένα τραγούδι πολύ διαφορετικό και για μένα είναι πρόταση να πάμε στη Eurovision με αυτό το τραγούδι. Απλά εντάξει, παιδιά, ο στίχος είναι φανερό ότι είναι ίδιος. Η Εύη Δρούτσα είπε ότι υπάρχει περίπτωση να κινηθείτε και νομικά. Παιδιά, δεν έχω συζητήσει κάτι τέτοιο και. Εντάξει, νομίζω θα τα βρούνε. Το τραγούδι δεν μου ανήκει. Είναι των δημιουργών. Τα τραγούδια είναι των δημιουργών, δεν τραγουδιστών. Εγώ, άμα θες γνώμη μου. Είμαι και χαρούμενος που έγινα πηγή έμπνευσης για να δημιουργηθεί το τραγούδι αυτό. Επίσης, άμα είχαμε πάει με το Χτυπάει Καρδιά μου να τάσει στη Eurovision, πάλι θα το τραγούδι για όλη Ευρώπη, αλλά εντάξει. Θα το κάνει τώρα η Μαρίνα. Καλή επιτυχία έστειλε στη Μαρίνα Σάτι. Δεν τη έστειλα, το λέω τώρα. Μαρίνα, έχει όλα τα θετικά μου vibes. Σκίσε, βγες πρώτη. Η Μαρίνα είναι μια καλλιτέχνητα που μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά και το είδος που εκπροσωπεί. Το θα βλέπαμε με το τα-τα-τα. Έχουμε δει ήδη με το Μοχάμεντ Ραμαντάν. Το έχω φτάσει στο απόγειο. Το δικό σου τα-τα-τα με τη Μαρίνα. Όχι, εγώ έχω ολοκληρωθεί. Στην Eurovision θα σε δούμε σένα ποτέ? Όταν θα νιώσω έτοιμος εγώ σε 10 χρόνια, μπορεί να πάω με τσιτέλι μόνο. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Πού τον πέτυχες, παιδί μου? Στην πρεμιέρα του στο Lux Athens στη Συγκρού, χθες το βράδυ. Με την Κατερίνα. Α, με την Κατερίνα. Ήταν χαμός, ναι. Ωραία. Η ουσία ποια είναι, ναι. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι η Αθανασία. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Αντώνη. Θέλω να μου κάνεις πρόβλεψη medium τώρα. Θα σημώσω να μου πεις πού μας βλέπεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θέλω να μου πεις, θα σου κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Πάνω από τη δεκάδα. Ναι. Μάλλον δεν στη δεκάδα.
Έλα, όχι, δεν θέλω, δεν θα. Δεν θέλω, δεν θα. Στη φιλία που έχουμε τόσα χρόνια. Στη δεκάδα. Λοιπόν. Έτσι όπως δείχνει η τάση, η τάση εννοώ αυτή τη στιγμή, λογικά, όχι μόνο δεκάδα. Ωραία, η δεύτερη ερώτηση είναι, από το 5 μέχρι το 10 ή από το 1 μέχρι το 5. Θα εξαρτηθεί από το τι θα στήσει ο ανταγωνισμός. Ναι, Αντώνη, βλέπεις στήσει... και ένα. Δηλαδή μπορεί με μια πολύ καλή εμφάνιση στη σκηνή να δεις και ένα εσύ. Λέω τώρα εγώ. Δεν αποκλείω τίποτα. Καλό. Δεν αποκλείω τίποτα. Εδώ θα είμαστε, θα πίνουμε καφέ εμείς τα Σαββατοκύριακα και θα βλέπουμε τις εξελίξεις, θα βλέπουμε τι θα παρουσιάσουν οι άλλοι και κάθε φορά θα κάνουμε τις εκτιμήσεις μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βρε Αντώνη μου. Και εγώ, Μαράκι μου, χρόνια σου πολλά και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σάββατο, καλή συνέχεια.